Η Ελλάδα και η Κίνα μπορούν από κοινού να οικοδομήσουν το μέλλον των σχέσεών τους ως πόλη της παγκόσμιας ειρήνης και οικονομίας, επεσήμανε ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νίκος Βούτσης μετά τη συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, Γουάν Κισάν, στο Πεκίνο. Ο κ. Βούτσης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει άριστες σχέσεις με όλες τις χώρες της Βόρειας Αφρικής, της Μέσης Ανατολής, των Βαλκανίων και γι' αυτό θεωρείται μία από τις ασφαλέστερες χώρες στην Ευρώπη που μπορεί να γίνει όχι απλώς γέφυρα ανάπτυξης των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας, αλλά και καθοριστικό σημείο αναφοράς στην ανάπτυξη του προγράμματος Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος. Ο πρόεδρος της Βουλής πρόσθεσε ότι η Ελλάδα έχει ενστερνιστεί το σχέδιο αυτό, το οποίο αποτελεί μέρος του προγράμματος παραγωγικής ανασυγκρότησης και ανάπτυξης της χώρας μας μετά την έξοδο από τις μνημονιακές δεσμεύσεις τον Αύγουστο του 2018.